Δραπέτευσε ο Κούβελας. Εκφράζονται φόβοι ότι θα ξαναγυρίσει. Σκιώδη κυβέρνηση σχηματίζει το Πασόκ. Παρήγγειλε ήδη τις ομπρέλες για να ξαπλώσουν οι υπουργοί. Ουδής λόγος ανησυχίας από το χθεσινό σεισμό. Έπεσε από το κρεβάτι του ο Έβερ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στις ειδήσεις των 7.30 περίπου θα δείτε ακόμη την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Ορκίστηκαν ότι δεν θα μας αφήσουν μία. Έγκυρο γκάλοπ για τη δύναμη των κομμάτων. Προηγείται με 1.200 η ΦΕΤΑ. Αλλάζει όνομα το ΚΚΕ. Θα λέγεται Κουκουβάου και μετακομίζει στις Κουκουβάουνες. Να ξεκινήσουμε όμως με το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Έφτασε επιτέλους στη χώρα μας η ασύρματη τηλεφωνία. Παρακολουθούμε αποκλειστικές εικόνες από τις τελευταίες δοκιμές που κάνει ο ΤΕ. Ω, κουμπάνε! Βάζεις τις μπύρες! Βάζω το μεζέ! Επέστρεψε από τα Ιεροσόλυμα ο Πρωθυπουργός. Να δούμε το βίντεο. Συναντήθηκα με τον συνάδελφο Ηρώδη. Αυτός έσφαξε όλα τα νήπια κάτω των 2 ετών και εγώ όλα τα εισοδήματα κάτω από 2 εκατομμύρια. Περπάτησα στους Αγίους Τόπους όπου συνάντησα το Λάζαρο. «Λάζαρε, δεν βρω έξω», του λέω. «Πριτς», μου λέει μόλις με είδε και χώθηκε πιο βαθιά. Προσφέρθηκα να κάμω και επί του όρου σομπηδία. «Στα όρη στάγρια βουνά», μου είπαν. Πανέτοιμο το Πασόκ για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών. Οι βουλευτές του κινήματος προπονούνται για υπουργοί. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Γιακογιώργου. Όλοι οι βουλευτές είναι στη γραμμή της εκκίνησης, προθερμαίνονται, γκαζώνουν και να φεύγουν όλοι μαζί. Αλλά τι βλέπω, ο Γιαννόπουλος κόβει δρόμο, προσπαθεί να κόψει η λάσπη, πάει για βρούμες, θα λέγαμε. Βλέπουμε εδώ τον Άκη Τσοχατζόπουλο που έχει στήσει τον πύχη στο ύψος του κύριου Μητσοτάκη. Παίρνει φόρα και αποτυχάνει. Μάλλον δεν το πήρηξα ως φαίνεται. Τέλος βλέπουμε εδώ το Θόδωρο Πάγκαλο να επιχειρεί άλμα εις βάθος. Όπως βλέπετε, σχημάτισε σκιώδη κυβέρνηση, οργάζεται πυρετοδός για την εκπόνηση του επίγοντος προγράμματος των πρώτων 5 εργασίμων ημερών. Το Σαββατοκύριακο θα ράξουμε. Κυρίες και κύριοι, οι συμμορίες της Αθήνας έχουν αποθρασινθεί τόσο πολύ που δεν αρκούνται πλέον στο να κλέβουν αυτοκίνητα, αλλά ξανακλέβουν και ολόκληρα λεωφορεία. Είναι φοβερό. Το πρώτο λεωφορείο που κλέψανε ανήκε στο οδηγό της γραμμής σε Πετρούπολη, Αθήνα. Το λεωφορείο είναι τώρα 25 χρόνια εδώ και μας το πήραν απότομα. Πώς να πας στη δουλειά μου? Δεν έχουμε λεωφορεία. Και σε κύριε, οι ποιότερες είναι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής Παυλόπουλου για την διάσωση της ελληνικής οικονομίας και της Χελώνας. Καρέτα, καρέτα. Για τη Χελώνα, δήλωσε ο κ. Παλαιοκρασάς, υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Ενώ για την οικονομία, και σε μέσα πολυχρόνη, που δεν γίναμε, ευζώνη. Οι νέες προτάσεις είναι οι εξής. Πρώτον, όποιος ζει στην Ελλάδα θα πληρώνει πρόστιμο. Ας πρόσεχε. Σύνταξη στα 140 η απλή και στα 120 η μειωμένη. Σφίγγονται γριές για να προλάβουν τη σύνταξη. Σφίξει όμως, βρε παιδάκι, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Παγώνουν κι άλλο οι μισθοί. Αντί να τους τρώμε, θα τους γλύφουμε λίγο-λίγο σαν παγωτό. Καμιά πρόσληψη στο δημόσιο μετά το διορισμό και του τελευταίου Ευρυτάνα, ο οποίος δήλωσε. Ήταν ή Ευρυτάν. Ερώτηση. Ποιος έκανε τους διορισμούς? Ο Ευρυτάν, αμυθίσατε. Και περνάμε στο απεργιακό δελτίο της ημέρας. Κανονικά θα εργαστούν οι οδηγοί της ΕΑΣ από τις 10 παρα 20 ως τις 10 παρα 10. Οι επιβάτες προλαβαίνουν να ακυρώσουν τα εισιτήρια και να κατέβουν. Όσοι δεν προλάβουν θα κοιμηθούν μέσα. Θα εργαστεί επίσης κανονικά ένας γιατρός στο ΙΚΑ στον Άγιο Παντελεήμονα. Στραβή κουτσή στον Άγιο Παντελεήμονα. Τέλος, εργάζεται κανονικά ο καστανάς στη γωνία Κηφισίας και Λένορμαν, ο οποίος ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Όλοι οι υπόλοιποι απεργούν κανονικά. Απροσδόκητα ήταν τα αποτελέσματα σφιγμομέτρησης για τη δύναμη των κομμάτων, την οποία διενήργησε για λογαριασμό της εκπομπής γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ευχαριστώ, κύριε Δημοσκόπε. Ναι, σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις, προηγείται η ΦΕΤΑ με 1.200 στο μικρό γραμμάριο,
Ακολουθεί το κοτόπουλο με διαφορά στήθους. Το καλύτερο είναι η φτερούγα με πιλάφι. Και στην τρίτη θέση βρίσκεται και το σαλάμι Ουγγαρίας. Ουγγαρίζεται. Η κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και για τα γαϊδούρια. Να δούμε όμως τώρα τις τελευταίες δημιουργίες του Τζιάνι Βερσάτζε για το καλοκαίρι, έτσι όπως τις κατέγραψε η κάμερα και τις περιγράφει ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Βλέπουμε εδώ το μοντέλο νούμερο 1 με ωραία φούστα, φούξια, κάνει και σκέρτσα. Εδώ το νούμερο 2, λίγο ψιλοκάπουλι. Ενώ εδώ ένα άλλο σύνολο λεοπαρδαλέ με ωραία μάτια μπιρμπιλωτά και ωραία χείλια μάτς. Εδώ το νούμερο 4 με φιωκάκι στην πλάτη και μία γραμμή. Και εδώ το νούμερο 5 περπατάει λες και έχει κατεβάσει 2-3 ποτηράκια. Ενώ εδώ βλέπουμε την ξαδέραφη του Μάικλ Τζάκσον, η οποία δεν έχει ασπρίσει ακόμα. Να την πάλι, μπιρμπιλωμάτο, που από βρε παιδί μου, κάνει και μία στροφή επί τόπου, ζιπ! Ενώ εδώ βλέπουμε ένα μοντέλο που φοβιέται πολύ στα νησιά Γκαλαπάγκος, που έχει απάνω του και διάφορα τάματα που κάνουν πιστή στον Άγιο Χαράλαμπο. Από τον Ευάγγελο Βερσάτζε, γεια σας! Είχα συνομιλίες με τον πρόεδρο. Σαλίμ Μπερίσα, του λέω. Να σε πιάσει λύσα, μου λέει. Σκρίχουμε μπίθενε περδίσα, τον ευνηδιάζω. Κάτα μου τον όμο στα ίσα, μου λέει. Σαλίμ Μπερίσα, του επαναλαμβάνω γρήγορα, γιατί θέλω τσίσα. Τα κρατάω από το Βελιγάδι, του δηλώνω ρητός. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Όσον αφορά τις διμερείς οικονομικές μας σχέσεις, συμφωνήσαμε να έρθουν καθομάδες οι επενδυτές. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθουν στην Αθήνα 20 κατσικοκλέφτες, 50 μπουγαδοκλέφτες, 30 μπουκαδόροι, 40 πτυχιούχοι πορτοφολάδες και 120 αγιοκδίτες, προκειμένου να μετεκπαιδευτούν σε τσαντάκιδες, ρυφηφίδες, κλεπταποδόχους και αρχαιοκάπηλους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν επίσης Αλβανοί επενδυτές, οι οποίοι αναμένονται στη Μαρίνα Καλαμακίου με τα ιδιωτικά τους γιότ. Να δούμε τα βίντεο παρακαλώ. Βλέπουμε τον βασιλιά της αλβανικής σοκολάτας, τον ιδιοκτήτη μιας αλυσίδας πατσατζίδικων, εδώ τον πρόεδρο της Ένωσης των Αλβανών Εφοπλιστών και Κλεφτοκοτάδων με τη σύζυγό του. Αντιδράσεις όμως σημειώθηκαν από τις εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας. Γυρίστε πίσω στην Αλβανία! Γυρίστε πίσω στην Αλβανία! Δεν διευκρινίστηκε όμως αν οι προτροπές αυτές αφορούσαν τους Αλβανούς επενδυτές ή τον Πρωθυπουργό. Σε πορεία ανασυγκρότησης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ. Ήδη ανακοινώθηκε επίγον πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας, το οποίο παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους με το όνομα «Συμβόλαιο με το λαό νούμερο 2». Ας δούμε τι κατέγραψε η κάμερα του Μέγκα. Σας παρουσιάζω με υπερηφάνεια το νέο συμβόλαιο. Δείξε στις κάμερες τηλέμαχε το συμβόλαιο. Γύρισε σελίδα. Δείξε και την υπογραφή μου. Μπράβο. Είμαι έτοιμος να οδηγήσω και το λαό και τη Μερσέντες στην εξουσία. Παρακολουθήστε με. Παίρνω ανοιχτή δεξιά στροφή Δευτέρα, ανάποδη τιμόνι, πέφτω αριστερά στα φρένα και πατημένος όπως είμαι σταματάω. Και φυσικά πηγαίνω από αριστερά, από την πόρτα. Μην προχωράτε ρε παιδιά, δημοσιογράφοι, μην προχωράτε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από την απόδοσή μου και σας βεβαιώ ότι μπορώ να το κάνω και από την ανάποδη. Just watch.